του SBC εδώ στο Ηράκλειο της Αθήνας, την κυρία Μιράντα Ξαφά, πρώην στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και βαθύ γνώστρια βέβαια της ελληνικής οικονομίας. Κυρία Ξαφά, ευχαριστώ θερμά που αυτό το πρωινό είστε μαζί μας, μας θυμάται με την παρουσία σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ξεκινώ αμέσως με τις δηλώσεις χθες του Υπουργού Οικονομίας του κ. Τσακαλώτου στο Λονδίνο, που είπε ότι την κατάλληλη στιγμή η έξοδο στις αγορές για την Ελλάδα μας έχει τώρα βρει το θέμα της Ιταλίας και εμείς δεν μπορούμε να βγούμε. Νωρίτερα, κυρία Ξαφά, δεν θα μπορούσαμε να βγούμε πριν την Ιταλία. Τι γίνεται, δηλαδή, τελικά λέει την αλήθεια ο κύριος Τσακαλώτος? Ούτε και πριν μπορούσαμε. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε διεθνείς αναταράξεις λόγω υψηλού χρέους, λόγω χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας και λόγω χαμηλής αναπτυξιακής δυναμικής. Mm-hmm. Η αναπτυξιακή δυναμική συνεπάγεται έσοδα για το κράτος. Τα έσοδα συνεπάγονται ικανότητα αποπληρωμής χρέους και πιστοληπτική αναβάθμιση. Επειδή τίποτα από αυτά δεν διαφαίνεται, γι' αυτό έχουμε μεγάλη δυσκολία να βγούμε στις αγορές με λογικά επιτόκια που να είναι βέβαια συμβατά με τη βιωσιμότητα του χρέους. Το θέμα, κυρία Ξαφά, ότι θα καθυστερήσει να μας αναβαθμίσουν οι τρεις διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, δηλαδή πάμε για τέλη του 19 να ξεφύγουμε αυτή την κατηγορία των JAX στα ομόλογα. Πόσο είναι δύσκολο για την ελληνική οικονομία, ή πιστεύετε ότι η κυβέρνηση, έχοντας πει στον κόσμο ότι έχουμε αυτό το μαξιλάρι των 22 δις, μην ανησυχείτε, έχουμε καθαρίσει μέχρι το 2022, πορευόμαστε έτσι? Καταρχήν, όσο δεν βγαίνουμε, τόσο οι αγορές θα αρχίσουν να ρωτιούνται τι θα γίνει όταν τελειώσει αυτό το μαξιλάρι. Mm-hmm. Ιδιαίτερα αν αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε όχι αποκλειστικά για αποπληρωμή χρεολυσίων, αλλά για άλλους σκοπούς, ας πούμε, για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Το θέμα είναι ότι η απόλυτη προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι η ενίσχυση της παραγωγής. Με περικοπή, σημαντική περικοπή των φόρων και των εισφορών και με μεταρρυθμίσεις που βοηθούν την επιχειρηματικότητα. Όσο δεν συντελούνται μεταρρυθμίσεις, δεν πρόκειται να αναβαθμιστεί η Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα. Και πολύ δύσκολα θα μπορέσει να βγει στις αγορές με τα σημερινά επιτόκια. Mm-hmm. Το θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία είναι τι θα γίνει με τις συντάξεις. Φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιο έκτακτο Eurogroup, λέγανε χθεσινές πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, ειδικά για το θέμα των συντάξεων, με την τελική απόφαση να λαμβάνεται στις 5 Δεκεμβρίου στο τελευταίο Eurogroup της χρονιάς. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση ζητάει αναστολή, αναβολή των συντάξεων μόνο και μόνο για να μην δημιουργείται κοινωνικό θέμα και να μπορέσει να κερδίσει χρόνο εν ώψη των εκλογών που ίσως σχεδιάζει να κάνει τις τρισπλές εκλογές 19 και 26 Μαΐου, κυρία Ξαφά? Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση. Το σίγουρο είναι ότι πολιτικά δεν την βολεύει η περικοπή των συντάξεων. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει περάσει η εποχή των παχιών αγελάδων που βγαίναμε και δανειζόμασταν και σκορπούσαμε χρήματα. Εδώ, εάν δεν κοπούν οι συντάξεις, δεν θα γίνουν άλλα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, θυμάστε ότι υπήρχαν και τα αντίμετρα. Σωστά. Ότι είναι ψηφισμένες και οι περικοπές των συντάξεων και τα αντίμετρα, τα οποία τι είναι? Είναι στοχευμένες κοινωνικές δαπάνες, ας πούμε η χρηματοδότηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, προγράμματα για τους ανέργους, mm-hmm. προγράμματα για επιδοτήσεις ενοικίων, για ανθρώπους που είναι, έχουν χαμηλά εισοδήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, εάν ακυρωθεί η περικοπή των συντάξεων, θα ακυρωθούν και αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, mm-hmm. δεν μπορούμε να έχουμε και τα δύο. Και αυτό πρέπει να γίνει σαφές, ότι αυτοί που θα φυγούν από την περικοπή των συντάξεων έχουν ονοματεπώνυμο, είναι οι παλαιοί συνταξιούχοι. Ναι. Αυτοί που θα χάσουν από τα αντίμετρα δεν ξέρουν καν τι πρόκειται να χάσουν. Επομένως, η πίεση είναι σαφής προς την κυβέρνηση. Mm-hmm. Είναι για τη μη περικοπή των συντάξεων. Κυρία Ξαφά, ημερολογιακά εξήλθαν τα μνημόνια 21 Αυγούστου. Κλείνουμε πλέον 2 μήνες και κάτι μέρες και δεν έχουμε ακούσει από το στόμα είτε του Πρωθυπουργού είτε του κ. Τσακαλώτου ένα αφήγημα για ανάπτυξη στη χώρα. Ζούμε τα ίδια σαν τη μέρα της μαρμότας. Δηλαδή, σαν να έχει παγώσει ο χρόνος στη χώρα και απλώς ασχολούμαστε με θέματα τα οποία είναι έξω από την ανάπτυξη. Δεν έχουν, πιστεύετε, αφήγημα, δεν γνωρίζουν, καταλαβαίνουν πλέον ότι η χώρα είναι στο κενό, δεν έχει ένα δίκτυο ασφαλείας για να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω. Τι πιστεύετε, τι η προεκλογική τροχιά πλέον που έχει μπει η χώρα, όλα αυτά τα αφήνει στην άκρη και κοιτούν πλέον την επανεκλογή τους? Κοιτάξτε, πιστεύω, είχαν βγάλει και ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, ναι. Ο Θεός να το κάνει αναπτυξιακό πρόγραμμα, δείχνει ότι έχουν είτε για λόγους ιδεολειπτικούς
είτε για λόγους, επειδή είναι άσχετοι με το αντικείμενο, ναι, δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να κάνουν αυτά που χρειάζονται για να προσελκύσουν επενδύσεις. Και ενώ συνέχεια και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Τσακαλώτος πηγαίνουν στο εξωτερικό και μιλάνε με επενδυτές, επενδύσεις δεν βλέπουμε. Αυτό. Και δεν πρόκειται να δούμε επενδύσεις με αυτή τη φορολογία, με αυτές τις εισφορές, με αυτή την αβεβαιότητα. Γιατί υπάρχει και ο φόβος των διπλών εκλογών, ναι, ότι θα πάμε σε εκλογές του χρόνου, αλλά μετά, ευκαιρίας της εκλογής του Προέδρου τον Ιανουάριο του 20, μπορεί να πάμε σε εκλογές με απλή αναλογική. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί μια αβεβαιότητα. Και όσο υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, οι επενδυτές δεν έρχονται. Για να μην αναφέρω και θέματα γραφειοκρατίας και πολυνομίας, mm-hmm, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ύστερα από 8 χρόνια σε μνημόνια δεν έχουμε μπορέσει να τα λύσουμε. Το γεγονός ότι η χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ, πέρα από το ότι έχασε ο καθένας μας αυτής της χώρας, γιατί πιστεύετε η χώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση η οποία να πει παιδιά πάμε στην επόμενη μέρα να τρέξουμε λίγο την οικονομία. Είναι θέμα ανικανότητας, δεν τους ενδιαφέρει. Σου λέει έτσι κι αλλιώς εμείς κυβερνήσαμε ό,τι κυβερνήσαμε, πάμε στην αντιπολίτευση, θα ξαναδούμε μετά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δηλαδή φαίνεται ότι η χώρα είναι πάλι στον αυτόματο, κυρία Ξαφά. Είχαμε το μνημόνιο και ίσως από αυτό καθοδηγούνταν. Είχαν κάποιες σκηνές που έπρεπε να κάνουν. Τώρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι είναι ένα μείγμα ανικανότητας και ιδεολειψίας. Έχει κάνει πάρα πολύ κακό στην εικόνα της Ελλάδος σαν επενδυτικός προορισμός και το θέμα του ελληνικού, ναι, που δεν λέει να ξεκινήσει, φοβερή καθυστέρηση, με το δασαρχείο να μπαίνει, με τους αρχαιολόγους, δηλαδή δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει σε αυτή τη χώρα. Και βέβαια με το Ελντοράντο, με το ορυχείο, ναι, ναι, που του αποστερούν στη Χαλκιδική, του αποστερούν την άδεια, παρόλο που έχει κερδίσει όλα τα δικαστήρια. Σωστά. Αυτές οι δύο εικόνες έχουν πλήξει πάρα πολύ την εικόνα της Ελλάδας. Γι' αυτό και δεν έχουμε καμία ξένη επένδυση, πιστεύετε, δεν έρχεται κανείς πλέον και είμαστε εκτός από τα ραντάρ των ξένων επενδυτών, έτσι? Ναι, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν βαθιές τομές για να αποκτήσουμε αξιοπιστία ως χώρα και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Αυτό που λέει ο ΣΕΒ, ότι χρειάζεται ένα σοκ 100 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύσεων, πιστεύετε ότι είναι εφικτό αυτή τη στιγμή όπως είναι η χώρα? Έτσι όπως είναι η χώρα, όχι, δεν είναι εφικτό. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι να γίνουν οι αλλαγές που χρειάζονται για να υπάρξει αυτό το επενδυτικό σοκ. Εάν δείτε τα νούμερα για τις επενδύσεις, οι επενδύσεις σήμερα είναι λιγότερο από το μισό από αυτό που ήταν σαν ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τα επίπεδα προκρίσης. Αυτό δεν είναι διατηρήσιμο. Και επανέρχομαι στο θέμα των συντάξεων. Ναι. Προτιμούμε να ξοδεύουμε το 17% του ΑΕΠ σε συντάξεις, εκ των οποίων από το 17 το μεγαλύτερο κομμάτι το πληρώνουν όχι οι εισφορές, το πληρώνουν οι φορολογούμενοι με τους φόρους τους. Σωστά. Και είναι το υψηλότερο ποσοστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν κραυγαλαίες ελλείψεις σε υποδομές. Είδαμε στην Ύδρα το καλοκαίρι να μην έχουν ηλεκτρικό και βέβαια, νερό. Το blackout που έπαθε η Ύδρα. Πριν από κάποιους μήνες στη Θεσσαλονίκη δεν είχαν νερό, επί μέρες. Τα νοσοκομεία δεν έχουν προμήθειες. Τα λεωφορεία, τα μισά δεν κυκλοφορούν στην Αθήνα γιατί δεν έχουν ανταλλακτικά. Θέλω να πω ότι αυτή ήταν μια διαρθρωτική αλλαγή η περικοπή των συντάξεων. Θα επέτρεπε μια εκβάθρον αναδιάρθρωση των δαπανών του κράτους προς μια κατεύθυνση πιο αναπτυξιακή και πιο φιλική προς στοχευμένες κοινωνικές δαπάνες. Γιατί οι συντάξεις μόνο στοχευμένες δεν είναι. Σωστά. Το γεγονός, κυρία Ξαφά, ότι πλέον όλη η κουβέντα γίνεται αν θα δοθούν 120 δόσεις, αν θα ρυθμίσουμε τα χρέη. Δηλαδή, είμαστε μια κοινωνία που κυνηγάμε ημερομηνίες, κυνηγάμε ρύθμιση δόσεων και έχω αρχίσει να ανησυχώ ότι μειώνεται συνέχεια ο αριθμός των ανθρώπων που πλέον θα μπορούν να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, να παράγουν ΑΕΠ, αλλά να είναι και συνεπείς υποχρεώσεις, κυρία Ξαφά. Δηλαδή, το brain drain νομίζω είναι καθοριστικό για τη χώρα, έτσι? Κοιτάξτε, οι δόσεις δεν λύνουν το πρόβλημα. Το μεταθέτουν. Ούτε καν αυτό. Το μεταθέτουν ίσως για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια. Αλλά εάν κάθε χρόνο ρυθμίζεις τα χρέη σου, κάποτε θα χρειαστεί να αποπληρώσεις σχεδόν το σύνολο του ποσού. Σωστά. Γιατί μία δόση έρχεται πάνω στην άλλη. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι λύση. Πρέπει να μειωθούν σημαντικά και οι εισφορές και η φορολογία. Mm-hmm. Αλλιώς δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη αυτή τη χώρα. Πιστεύετε μπορεί να το κάνει ή δεν έχει πλέον? Γιατί εγώ είδα και τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου από το Υπουργείο Οικονομικών αρχίζουν και έχουν εμφανίσει σημάδια κόπωσης. Κάποιοι συμπολίτες μας
Δεν πληρώσαν ένφια, πήγαν διακοπές. Δεν πληρώσαν την φορολογία τους για τον προηγούμενο χρόνο να πληρώσουν τον ένφια. Τώρα έχουμε τέτοιες κυκλοφορίες. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πλέον οι περισσότεροι επιλέγουν τι θα πληρώσουν, κυρία Ξαφά. Ναι. Δεν μπορούν πλέον να τα πληρώσουν όλα. Και δεν αρκεί να δείτε τις απλήρωτες υποχρεώσεις των πολιτών, που συνέχεια συσσωρεύονται και νέες απλήρωτες υποχρεώσεις προς το δημόσιο και προς τα ταμεία. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η ανοχή από τους ξένους? Εσείς ως γνώστρια και με τις επαφές που έχετε στο εξωτερικό, έχουν μια ανοχή. Έχω μάθει και μιλάω και με ανθρώπους από το εξωτερικό ότι τους ενδιαφέρει μόνο να αποπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας και δεν πιέζουν να γίνουν, κυρία Ξαφά, οι μεταρρυθμίσεις και η χώρα να πάει ένα βήμα μπροστά. Έτσι συμβαίνει τελικά, πιστεύετε, από τους εσμούς? Πιστεύω ότι μας έχουν βαρεθεί. Δεν θέλουν να ξανακούσουν τη λέξη Ελλάδα. Είπαν ότι ήταν success story το τρίτο μνημόνιο. Κάθε άλλο παρά αυτό ήταν. Διότι ο απότερος στόχος ενός προγράμματος είναι η επιστροφή στις αγορές. Στις αγορές εμείς δεν έχουμε επιστρέψει. Βέβαια. Αφήστε που δύο μήνες μόλις βγήκαμε από το μνημόνιο, κατέρευσαν οι τιμές των μετοχών των τραπεζών. Έτσι. Αυτό δεν είναι επιστροφή στην κανονικότητα, ούτε επιστροφή στις αγορές βέβαια. Αλλά υπήρχε το αφήγημα της καθαρής εξόδου. Οι ξένοι που δεν θέλαν να δώσουν και τέταρτο πρόγραμμα στην Ελλάδα είπαν ότι είναι success story. Και γι' αυτό δεν μας πιέζουν όσο θα έπρεπε να μας πιέσουν. Να κάνουμε τα προφανή πράγματα που θα έπρεπε να τα κάνουμε από μόνοι μας. Δηλαδή πιστεύετε σε μια επόμενη μεγάλη κρίση της Ευρωζώνης θα είμαστε μόνοι μας? Θα έχουμε κάποια συμπαράσταση, πιστεύετε, αν γίνει κάτι? Δεν λέω να φύγει η Ιταλία από την Ευρωζώνη. Είπα, έχουμε θέμα με την Ευρωζώνη σαν θεσμός. Εμείς δεν θα είμαστε πάλι και παραμένουμε το αδύναμος κρίκος, κυρία Ξαφά? Κοιτάξτε, εάν τα πράγματα πάνε όπως πάνε τώρα, πιστεύω ότι θα χρειαστούμε και τέταρτο πρόγραμμα. Ναι. Αλλά ελπίζω ότι θα αλλάξει το σκηνικό. Ίσως θα έρθει μια κυβέρνηση στα πράγματα πιο φιλική προς την ανάπτυξη και θα ακολουθήσει μια πολιτική χαμηλής φορολογίας και χαμηλών δαπανών του δημοσίου. Κατάλαβα. Πάμε λίγο στις τράπεζες. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Εκεί φαίνεται ότι η κατάσταση, ο χρόνος έχει σταματήσει. Όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα να μειωθούν τα εξυπηρετούμενα ταμεία, εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά είναι πολύ μεγάλος ο όγκος, κυρία Ξαφά. Πιστεύετε ότι θέλουμε τώρα άμεση λύση από την κυβέρνηση για τις τράπεζες ή θα πρέπει οι τράπεζες από μόνες τους να το τρέξουν το θέμα για να δουν τι λύση μπορούν να δώσουν? Καταρχήν να πούμε ότι το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην επιστροφή στην ύφεση μετά την καταστροφική διαπραγμάτευση του 2015, διότι ύφεση ίσον αδυναμία πληρωμής και κόκκινα δάνεια. Πληρώνουμε επίσης τη συσάχθεια που υποσχότανε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Το κίνημα δεν πληρώνω. Τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του τρίτου προγράμματος, δηλαδή, για παράδειγμα, περάσανε 3 χρόνια για να μπορέσουν να εκπληστηριαστούν σπίτια για δάνεια που ήταν κόκκινα. Ναι. Τώρα, επιτέλους, στο θεσμικό πλαίσιο φαίνεται ότι είναι πάνω κάτω ικανό να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Όμως το ερώτημα είναι αν οι τράπεζες έχουν αρκετά κεφάλαια για να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια με την ταχύτητα που τους πιέζει να το κάνουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάντως είναι, σας διακόπτω, 2,5 φορές πάνω από τα ίδια τους κεφάλαια τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Είναι τεράστιο το νούμερο, αν το αναλογιστούμε, κυρία Ξαφά. Υπάρχει και θέμα της ποιότητας των κεφαλαίων τους, γιατί για κάποιες τράπεζες είναι αναβαλλόμενος φόρος. Πάντως, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται πανηγυρικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που ζητούσε Asset Quality Review και ζητούσε και να μπουν στην άκρη κάποια χρήματα για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Σωστά. Τώρα θα γίνουν νέα stress tests του χρόνου και θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα πιστεύετε θα χρειαστεί πράγματα. Και ανακεφαλαιοποίηση και άλλη των τραπεζών? Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Να μιλήσουμε λίγο για το brain drain. Σας λυπεί αυτό το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα νέα παιδιά με δεξιότητες εγκαταλείπουν τη χώρα? Έχουμε φτάσει πλέον πάνω από 570.000 ανθρώπους. Υπολογίζεται, κυρία Ξαφώ, ότι είναι περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ η αξία των εγκεφάλων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα που θα μπορούσαν να προστώσουν στο ΑΕΠ της χώρας. Ναι. Θα έπρεπε να κατευθύνουμε πολύ περισσότερους πόρους προς τη νέα γενναία. Ναι. Αντί να συντηρούμε συνταξιούχους που ένα μεγάλο τμήμα τους είναι σχετικά νέοι. Βέβαια. Κάτω από 65. Το 1 τρίτο των συντάξεων κάτω από 65. Ναι. Είναι φοβερό, δηλαδή.
Τώρα, για το brain drain, ναι. Βέβαια, στη νέα γενιά, αφού τους φορτώσαμε κάπου 330 δισεκατομμύρια χρέος, τους ζητάμε επιπλέον να πληρώσουν υπέρογγες εισφορές, τους φορολογούμε βαρύτατα και τους λέμε ότι θα εισπράξουν κάποτε μία σύνταξη που θα είναι σύνταξη πείνας. Επομένως, γιατί να μην φύγουν τα παιδιά. Όχι ότι θα γυρίσουν, που λένε νωρίτερα. Ναι. Δεν είναι ότι θα γυρίσει κάποιος νωρίτερα. Θα κάνει την καριέρα του επαγγελματική και θα γυρίσει σε προχωρημένη ηλικία, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, στην πλάτη των νέων σπαταλήσαμε τα χρήματα που δανειστήκαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα που τα χρήματα βέβαια τελείωσαν, το οικοδόμημα κατέρευσε και οι νέοι φεύγουν. Από την πολύχρονη εμπειρία σας και της γνώσης σας, τελικά έχετε καταλήξει γιατί η Ελλάδα δεν μπόρεσε να βγει από τα μνημόνια σοφότερη και χωρίς ψευδεστής, που έχει πει και ο Πρωθυπουργός, όπως έκανε η Κύπρος, όπως έκανε η Ιρλανδία, όπως έκανε η Πορτογαλία, η Ισπανία? Τι ήταν τελικά, πιστεύετε, εκείνο το κομβικό σημείο, το οποίο δεν μας επιτρέπει ακόμη και σήμερα να έχουμε πει γιατί δεν βγήκαμε νωρίτερα και δεν τα καταφέραμε καλύτερα με τρία μνημόνια, κυρία Ξαφά, και 9 χρόνια κρίση? Διότι δεν ενστερνιστήκαμε το πρόγραμμα, και δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, μιλάω και για τις προηγούμενες. Ναι, ναι. Πάντα λέγαμε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτά, αλλά μας πιέζουν οι ξένοι, οι πιστωτές κτλ. Ουδέποτε εξηγήσαμε στον κόσμο γιατί πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και σε τι θα ωφεληθεί η χώρα. Αντίθετα, αφήσαμε ειδικά συμφέροντα να πιέζουν τις κυβερνήσεις και τελικά οι κυβερνήσεις να υποχωρούν. Αυτό είδαμε. Λοιπόν, δεν έχουμε κτηματολόγιο. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχουν ξοδευτεί τόσα χρήματα. Οι δασικοί χάρτες, ακόμα τους περιμένουμε. Ως επενδυτής δεν ξέρεις πού επιτρέπεται να επενδύσεις στην Ελλάδα και πού όχι, και δεν ξέρεις ποτέ τι σου ξημερώνει. Μπορεί αύριο να έρθει ο δασάκης να σου πει ότι είναι δάσος. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, νομίζω αυτό απαντάει το ερώτημά σας, γιατί ύστερα από 8 χρόνια ακόμα σερνόμαστε. Σωστά. Να περάσουμε λίγο και στην διεθνή χώρα. Έχουμε τρία μεγάλα παγκόσμια θέματα. Αναφέρουμε στον εμπορικό πόλεμο, είπα, με Κίνα και Ευρώπη, με τους δασμούς που είχε αποφασίσει ο κύριος Τραμπ και εφαρμόζει από φέτος. Να πω για το θέμα του Brexit που θα ισχύσει στη Βρετανία από τις 29 Μαρτίου του 19 και το θέμα της Ιταλίας. Αυτά τα τρία μεγάλα παγκόσμια θέματα είναι ικανά και αναγκαία, κυρία Ξαφά, να επαναφέρουν την ύφεση, να φρενάρει η παγκόσμια οικονομία? Τα στοιχεία δείχνουν ότι, ναι, δεν μπορούμε να μην πάμε άμεσα σε ύφεση, αλλά υπάρχουν ήδη προβληματισμοί. Φαίνονται μαύροι κύκνοι πάλι στην παγκόσμια οικονομία, κυρία Ξαφά. Ναι, διότι δυστυχώς όταν έρεε το χρήμα άφθονο με την ποσοτική χαλάρωση στην Ευρωζώνη και διεθνώς οι αγορές υπήρχε πολύ μεγάλη ρευστότητα, εμείς κρατούσαμε ομπρέλα. Ναι. Δεν συμμετείχαμε στο QE το λεγόμενο. Τώρα που βγήκαμε από το πρόγραμμα, τώρα έχει αρχίσει να χαλάει το διεθνές περιβάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου. Στα τέλη του χρόνου, σε 2 μήνες δηλαδή, τελειώνει η ποσοτική χαλάρωση. Αυτό ανοίγει το δρόμο για αυξήσεις επιτοκίων το 2019. Mm-hmm. Βέβαια, ο κύριος Ντράγκη είπε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2019 δεν πρόκειται η ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια. Αλλά βέβαια η Αμερική, βλέπετε τις επιθέσεις του κυρίου Τραμπ εναντίον του Πάουελ, έτσι, του Προέδρου της ΦΕΔ. Είναι καθημερινές σχεδόν. Θέλω να πω ότι μόλις βγήκαμε από το πρόγραμμα, συναντάμε συνθήκες διεθνείς όχι πολύ ευνοϊκές. Και με αυτά τα δεδομένα και με την αιμονή στην υπερφορολόγηση, πολύ δύσκολα θα βγούμε στις αγορές. Mm-hmm. Τελικά βλέπετε κάτι που να σας κάνει λίγο αισιόδοξη? Ότι το 19 θα είναι μια καλύτερη χρονιά? Βλέπετε, ας πούμε, ότι μια αλλαγή κυβέρνηση αυτό μπορεί να βοηθήσει, ή θα είμαστε πάντα κομμάτι των ευρωπαϊκών εξελίξεων? Δυστυχώς είμαστε μικρή χώρα να μπορέσουμε να κανονίζουμε μόνοι τα δικά μας εσωτερικά, κυρία Ξαφά. Η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση που είναι πολύ πιο φιλική προς την ανάπτυξη. Mm-hmm. Και αυτό δεν συνεπάγεται μόνο χαμηλότερους φόρους και εισφορές. Συνεπάγεται μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, ώστε να γίνει πόλος έλξης επενδύσεων η Ελλάδα. Αυτό χρειάζεται. Επειδή η εγχώρη αποταμίευση είναι πολύ χαμηλή, λίως αρνητική, δεν μπορούμε μόνοι μας να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις επενδύσεις. Γι' αυτό είναι απολύτως απαραίτητες οι ξένες επενδύσεις, τις οποίες με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούμε να προσελκύσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ξαφά, ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας που ήρθατε σήμερα πολύ εδώ πέρα. Να είστε καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πριν τελειώσει ο χρόνος.
και να έχουμε καλύτερα νέα να πούμε και να, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε τουλάχιστον έναν ορίζοντα ότι θα βγούμε στις αγορές. Γιατί αυτό πλέον έχει καταντήσει ανέκδοτες, δεν είναι, ναι. Δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει εμείς κάποια στιγμή να το καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Μιράντα Ξαφά, πρώην στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.